Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Το περιμένατε πώς και πώς από την αρχή της εκπομπής. Μου έχετε στείλει μηνύματα τον Θανάση τον Κυλώνη να ακούσετε το σχόλιο του για την απόφαση του Καρυπίδη να δώσει τα κλειδιά στον Τερζή και τον έχουμε τώρα στον αέρα. Καλησπέρα Θανάση. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Αυτό περίμενε ο κόσμος από μένα. Εγώ σε πρώτη φάση μπορώ να σου δώσω αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Ιβανόφυλλο, στο Ηρακλής Πανεθραϊκό. Άμα αν είναι και ο Κούσης εκεί και το ξέχασα, ναι. Ναι, 33-34 μπροστά η ομάδα της Ερυθρέας. Βρέθηκε να προηγείται και με 12 πόντους, αλλά έκανε το comeback κάπου στα μέσα της. Πήγες να δεις μπάσκετ. Πήγα, με τραβήξανε. Κοίταξε, επειδή έχω στερηθεί το γήπεδο, κυρίως λόγω ποδοσφαίρου των γνωστών καταστάσεων τα τελευταία χρόνια, με τραβήξανε και λέω εντάξει, ευκαιρία. Oh, και μανουριάζεις κιόλας με τους διαιτές και τέτοια κάνεις. Όχι. Αν και κρατήθηκα σε μια-δυο περιπτώσεις, είναι αλήθεια. Γιατί ο ένας από τους τρεις δεν μας τα λέει καλά. Να, μπράβο, είδες που τα λες καλά τώρα. Ο ένας από τους τρεις φλερτάρει με τον ντου. Μάλιστα, 33-34 είναι ημίχρονο. 33-34 ημίχρονο, ναι. Μάλιστα. Okay. Αυτοί πάλι θυμίζουν Warriors, όπως και το ψυχικό στο τελευταίο παιχνίδι, που έχουν βάλει πολλά τρίποντα. Δεν τα μετράω, αλλά όσα μάτια είδες στον Ιβανόφυλλο. Άιντε πάλι, ο Στέργιος παρέμβαση, Μαρλής, πάρε το Στέργιο. Πάλι. Δηλαδή σε κυνηγάει ο Στέργιος. Με κυνηγάει, ναι. Στην Καραούλη πότε θα βγουν για να... Εντάξει, ας τον περιμένουμε, Γιώργο, να μας δώσει την είδηση για κάποιο θέμα του ΠΑΟ και μετά να ούτως άλλως με ένα μάτσο ασχοληθούμε. Σήμερα με τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, το Milan Inter, δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Θα τουλάχιστον μια εκτίμηση ότι θα τη βάλει 5 τη Real στο δεύτερο παιχνίδι η Manchester City, μπορούμε να την κάνουμε τώρα, έτσι, πιασάρικη. Κοίταξε, 5 δεν νομίζω. Ήρθε ο καιρός να την πληρώσει την τύχη της η Real, Θανάση. Να φάει τον κύριο Ταλιρόπουλο. Χθες αυτά που λέγαμε, Γιώργο, νομίζω μπορεί να μην κέρδισε η Real, αλλά δικαιωθήκαμε εν μέρη, γιατί αν μια ομάδα ήταν πιο κοντά στην νίκη, αυτή η Real ήταν παρά η Manchester City, η οποία έδειξε για ένα ακόμα εκτός σας παιχνίδι στο Champions League. Δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Και να σου πω ότι η κατόπιν ανάλυση που έγινε 3D στη φάση του γκολ του De Bruyne, που ήταν γκολάρα βέβαια, κακώς μέτρησε, γιατί αποδείχθηκε μέσω της 3D ανάλυσης ότι πριν του κάνει την πάσα ο Bernardo Silva και περάσει ολόκληρη μπάλα από την γραμμή. Και είναι μια ακόμη τρανή απόδειξη ότι ακόμα και στην εποχή του VAR, ακόμα και στην τελικό Champions League, στον Bernabeu, Real κτλ. Ναι. Άμα είναι να γίνει το λάθος, θα γίνει. Ναι, καλά, εννοείται. Το διαιτητικό. 100% δικαιοσύνη από τους διαιτητές δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ, γιατί είναι αυτό που λέμε ανθρωπίνως αδύνατο. Αυτά που παίρνουν την τελική απόφαση άνθρωποι, πάντα θα μπαίνει μέσα και το υποκειμενικό στοιχείο. Για να πάμε λίγο στο Στέργιο που θέλει να παρεύει. Έλα Στέργιο. Εντάξει, έχω την πλέον ευχάριστη είδηση για τον ΠΑΟΚ του τελευταίου μήνα σίγουρα, νομίζω, στο δικό μου μυαλό. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το ότι ο Νάρεϊ στη σημερινή προπόνηση εμφανίστηκε στο γήπεδο και ξεκίνησε τρέξιμο. Με αθλητικά παπούτσια, όχι ποδοσφαιρικά, ελαφρύ τρέξιμο. 19 Απριλίου, μάλλον 18 Απριλίου βράδυ μπήκε στο νοσοκομείο, διανυκτέρευσε εκεί. 19 Απριλίου ο ΠΑΟ γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν μικροθρομβώσεις στο πνεύμονά του. 20 Απριλίου πήρε εξιτήριο και μέχρι χθες ήταν στο σπίτι χωρίς να κάνει την παραμικρή άσκηση. Όλες τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και ήταν και πολλές αυτό το διάστημα ήταν καλές. Και σήμερα εμφανίστηκε στο γήπεδο. Νομίζω είναι αυτές είναι ευχάριστες ειδήσεις. Και πολύ πιο ευχάριστες από το ότι ο Αγκούστο, ο Ίγκασον και ο Σάστρε επέστρεψαν στις κανονικές προπονήσεις κτλ. Πάνω απ' όλα, παιδιά, είναι η υγεία των συνανθρώπων μας, των ποδοσφαιριστών και όλων των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, χωρίς να υπολογίσετε για τον τελικό, κάτι που είχαμε πει Γιώργο μαζί από την πρώτη στιγμή, ότι δεν γίνεται με κοντά. Όχι κοντά, τρεις εβδομάδες και πλέον απραξίας από κάθε αθλητική δραστηριότητα να μπει σήμερα, να φορτσάρει την άλλη εβδομάδα και να παίξουν τελικό. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά και μόνο το ότι φόρεσε τα ρούχα του ΠΑΟΚ, είδε τους συμπαίκτες του, ξεκίνησε τρέξιμο, νομίζω είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση. Και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, για την οικογένειά του φυσικά και για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του, αν το απλώσουμε λίγο. Η καλύτερη είδηση είναι, φυσικά. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε Στέργιο. Εγώ, να, είσαι καλά, να είσαι καλά. Να ακούμε και καμιά καλή είδηση. Έτσι. Σαν αυτή που μας μετέφερε τώρα ο Στέργιος. Λοιπόν, Θανάση, πάμε. Πάμε στα δικά μας. Λίμπερο Μπετ με χορηγό την Novibet. Έχουμε σήμερα τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Μιλανέζικη υπόθεση. Είναι ένα ζευγάρι που το έχουμε δει άλλες δύο φορές
σε νοκάουτ φάσεις του Champions League και το 2003 και το 2005. Το 3 στα ημιτελικά που είχε περάσει η Μίλαν με δύο ισοπαλίες, όταν ακόμα είχαμε συνεισχύει το εκτός έδρας γκολ, είχε λήξει 0-0 το πρώτο παιχνίδι, είχε πάρει στο εντός αγωγικών εκτός έδρας μάτς, γιατί κοινή είναι η έδρα του Σαν Σίρο, είχε πάρει 1-1 και είχε προκριθεί στον τελικό που και εκεί πάλι με ισοπαλία και στα πέλη το είχε πάρει, κοντρα στην Κιουβέντους, στο Old Trafford. Την είχε αποκλείσει την Ίντερ και σε προημιτελικό το 2005. Γενικώς την έχει, να μην πούμε τώρα την γνωστή λέξη, αλλά έχουν παίξει άλλες δύο φορές σε νοκάουτ και έχει 2-2 προκρίσεις η Μίλαν. Η οποία, εντάξει, να το δούμε και σαν διαχρονικά, σαν ευρωπαϊκό μέγεθος, είναι έστω και κατά τη μεγαλύτερο μέγεθος από την Ίντερ. Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ίντερ είναι σε καλύτερο momentum, έχει 5 συνεχόμενες νίκες και η αλήθεια είναι ότι έχει πιο πλούσιο ρόστερ. Έχει περισσότερες επιλογές ο Σιμόν Ιντζάγκη για να καταρρυκτήσει την εντεκάδα. Γιατί Μίλαν υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία το αν τελικά ο Ράφαελ Λεάο, ο Πορτογάλος εξτρέμ, θα είναι διαθέσιμος ή όχι. Γιατί είναι ένας παίκτης που πραγματικά κάνει τις διαφορές, να είναι και ο MVP της φετινής Μίλαν. Χωρίς αυτόν χάνει πολλά η Μίλαν και σε ταχύτητα και σε δημιουργία αλλά και σε εκτέλεση. Το ρεπορτάζ από Ιταλία λέει ότι στο πρωινό ζέσταμα, στο χαλάρωμα, πήρε μέρος ο Λεάο. Τώρα ο Στέφανο Πιόλι, αν θα τον ξεκινήσει βασικό ή θα τον κρατήσει στον πάγκο, νομίζω ότι εκτός αγώνα ολοκληρωτικά δεν πρόκειται να είναι, θα τον έχει στις επιλογές του. Δύσκολο να ξεκινήσει βασικό, θα πω εγώ, γιατί τις προηγούμενες μέρες δεν έπαιρνε μέρος στις ομαδικές προπονήσεις, έκανε ένα ατομικό πρόγραμμα. Λογικά θα τον δούμε στον πάγκο πάντως και να ξεκινήσει βασικός 90 λεπτό, δύσκολο να βγάλει ο Λεάο. Εντάξει, προφανώς δεν μιλάμε για ένα παίκτη ολόκληρη Μίλαν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω και σήμερα ισοπαλία, όπως και χθες, βλέπω πολύ κλειστό παιχνίδι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση ακόμα και ένα 0-0. Βλέπω πολύ χι ημίχρονο. Περιμένω μάτς τακτικής και υπομονής κυρίως από πλευράς Μίλαν, γιατί ξέρει ο Στέφανο Πιόλι ότι την δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα του είναι σε χειρότερη φάση από την Ίντερ. Εντάξει, ιταλικό ντέρμπι είναι. Την άλλη τρίτη θα ξαναπαίξω στο ίδιο γήπεδο. Δεν υπάρχει παράγοντας έδρα εδώ. Να πεις δηλαδή εκτός έδρας για την Ίντερ. Εντάξει, θα έχει πιο πολύ κόσμο σήμερα η Μίλαν, όπως έχει και η Ίντερ την ερχόμενη τρίτη περισσότερο κόσμο. Αλλά κοινή έδρα, δύο ομάδες που και στο πρωτάθλημα είναι δύο βαθμούς διαφορά έχουν. Είναι πολύ, πολύ ωριακές καταστάσεις και η προϊστορία των αναμετρήσεών τους αυτό μας έχει δείξει. Εγώ το κυνηγάω και λίγο νομοτελειακά και το χ ημίχρονο και το χ τελικό, γιατί έχουν και πάρα πολύ καιρό να φέρουν χ ημίχρονο στα μεταξύ τους ντέρμπι, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ειδικά 0-0 ημίχρονο που είναι και πολύ συνηθισμένο σκορ για πρώτο ημίχρονο, έχουν φέρει από τελευταία φορά φέρανε σε μεταξύ τους ντέρμπι το Σεπτέμβριο του 19, λες σχεδόν 4 χρόνια χωρίς να δούμε ισόπαλο ημίχρονο χωρίς γκολ. Και επίσης ισοπαλία δεν έχουμε δει στα τελευταία 4 μεταξύ τους ντέρμπι, είτε για το πρωτάθλημα, είτε για το Κύπρο, είτε για το Super Cup. Την φετινή σεζόν έχουν παίξει ήδη 3 φορές, 2 στο πρωτάθλημα και 1 στο Super Cup. Έχει 2 νίκες η Ίντερ και 1 η Μίλαν. Συνολικά στα τελευταία 4 έχει 3 νίκες η Ίντερ και 1 νίκη η Μίλαν. Είναι μάτς που έχει μπόλικο χ. Εντάξει, τώρα το μιλάμε για χ, το πιο εύθραστο αποτέλεσμα. Τριπλύνει το παιχνίδι ουσιαστικά. Εντάξει, λογικό το να δίνεται φαβορή Ίντερ λόγω του ότι είναι πιο φορμαρισμένη και έχει πιο πολλές επιλογές, αλλά είναι ένα μάτς το οποίο αν βγάλει νικητή νομίζω θα είναι εντελώς οριακά στο γκολ, στα τελευταία λεπτά ενδεχομένως. Εγώ ένα bet builder που κράτησα από την Novbet, πέραν του χ ημίχρονο και του χ τελικό, το 0-0 ημίχρονο με χ τελικό, δηλαδή να λήξει 0-0 το ημίχρονο και μετά λήξει 1-1 και 1-2 που λέει ο λόγος, είναι σε απόδοση 5-75 αυτό στην Novbet. Είναι η καλύτερη απόδοση που κυκλοφορεί στο συγκεκριμένο bet builder από όλες τις εταιρείες. Βλέπω πάντως πολύ ισοπαλία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μπες μέσα. Θα τα πούμε και αύριο. Να γυρίσει το μάτς. Του Europa και του Conference League. Ναι, μπαίνω μέσα για να το γυρίσω. Έγινε. Να είσαι καλά, Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.